Μετά τις απανωτές προκλήσεις στο Αιγαίο, το ρεσάλτο από αέρος και θαλάσσης, τις προπαγανδιστικές ιστορίες με τους δύσμυρους μετανάστες και το κακό ελληνικό λιμενικό, η τουρκική μακιαβελική φόρμουλα έπιασε το γνωστό θέμα των Κούρδων και την υποτιθέμενη εκπαίδευσή τους στην Ελλάδα. Ένας μαχητής του ΠΚΚ, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές προετοιμαζόταν για βομβιστική επίθεση, συνελήφθη σε επιχείρηση των αρχών ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική ενημέρωση στον Ντιγιαρμπακίρ. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της επαρχίας του Ντιγιαρμπακίρ, Χουσέιν Ασκίν, ανακοίνωσε ότι ο συλληφθής εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα για 3 χρόνια. Σύμφωνα με λεπτομέρειες που δόθηκαν από τις τουρκικές αρχές και χρήζουν βέβαια περαιτέρω ερεύνης και διασταύρωσης, όταν πολίτες στην περιοχή Γενισεχήρ του Ντιγιαρμπακίρ υποψιάστηκαν πως ο Κούρδος ετοίμαζε χτύπημα, ενημέρωσαν την αστυνομία. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του. Ο παρολίγων βομβιστής πιάστηκε με τα υλικά και τα όπλα στο σπίτι. Ο Χουσέιν Ασκίν δήλωσε ότι ο μαχητής του ΠΚΚ συνελήφθη στην επιχείρηση που διεξήχθη στην περιοχή Μπακλάρ και συμπλήρωσε «ένας μεγάλος αριθμός πυρομαχικών και όπλων κατασχέθηκαν κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης ΠΚΚ, ο οποίος εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα για 3 χρόνια και διαπιστώθηκε ότι προετοιμαζόταν για μία δράση», είπε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.